Οι ταλαντώσεις στη φύση είναι ευθύνη σας. Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε το πλάτος της ταλάντωσης να παραμένει σταθερό? Και βέβαια, εάν το σύστημα είναι έτοιμο να κάνει κάποιους συμβιβασμούς που έχουν σχέση με την ελευθερία του. Να γίνουμε συγκεκριμένοι. Αυτή είναι μια διάταξη εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Και ποιος ο ρόλος αυτού του εξαρτήματος? Ονομάζεται διαγέρτης. Ασκεί μια περιοδική δύναμη στον ταλαντωτή, επιβάλλοντας τη δικιά του περίοδο. Και με την ενέργεια τι γίνεται? Να δούμε. Ο ταλαντωτής απορροφά ενέργεια από το διαγέρτη και έτσι το πλάτος της ταλάντωσής του παραμένει σταθερό. Αυτήν την ταλάντωση την ονομάζουμε εξαναγκασμένη. Και αν μεταβάλουμε την περίοδο του διαγέρτη, τι θα συμβεί? Ας δοκιμάσουμε. Μειώνοντας την περίοδο. Τι παρατηρείτε? Το σώμα ταλαντώνεται με νέα περίοδο και με νέο πλάτος ταλάντωσης. Να το πω κι αλλιώς. Ο ταλαντωτής κάνει τι του λέει ο διαγέρτης, απορροφώντας ενέργεια από αυτόν. Έτσι, χάνει τη δική του περίοδο, το δικό του δακτυλικό αποτύπωμα. Μπορούμε με τη συγκεκριμένη διάταξη να βρούμε την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυξάνουμε την περίοδο του διαγέρτη. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει η περίοδος του διαγέρτη, αυξάνει το πλάτος της ταλάντωσης του ταλαντωτή. Και μάλιστα κάποια στιγμή γίνεται μέγιστη. Αυτή την κατάσταση ονομάζουμε κατάσταση συντονισμού. Μπορείς τώρα, Δημήτρη, να προτείνεις έναν τρόπο υπολογισμού της ιδιοπεριόδου ενός ταλαντωτή? Τώρα ναι. Θα μεταβάλω την περίοδο του διαγέρτη. Έτσι θα βρω σε ποια περίοδο έχουμε το μέγιστο μήκος ταλάντωσης.